Καλημέρα σας. Καλημέρα λοιπόν. Κύριε Γκιώκα, σας καλέσαμε για να κάνουμε μια ζήτηση για αυτά που συνέβησαν εχθές έξω και μέσα στη Μητρόπολη. Επειδή ακούω και διαβάζω διάφορα, σας παρακαλώ θερμά, θα ήθελα να μας πείτε από την πλευρά του κόμματός σας τι ακριβώς συνέβη. Για να έχουμε ξεκάθαρη, ο κόσμος δηλαδή, να έχει ξεκάθαρη άποψη στο τι έγινε. Εμείς ισχυριστήκαμε ότι το ΚΚΕ ποτέ δεν έχει δημιουργήσει τέτοια θέματα, δεν ξέρω τι έγινε χθες όμως. Για να σας ακούσω. Για ποιο πράγμα μιλάτε? Μιλάω για τα συνθήματα εναντίον του Πρωθυπουργού και αν ο Πρωθυπουργός πράγματι ζήτησε λογαριασμό από τον κύριο Κουτσούμπα για αυτό που φωνάζει. Κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα να πω το βασικό, ότι αυτές οι μικρές στιγμές δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουν τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και κυρίως χτες με την τελετή αποχαιρετισμού, αλλά και σήμερα με την τελετή που γίνεται στο Γαλατά Χανίων. Λοιπόν, αυτά τα μικροπολιτικού χαρακτήρα ζητήματα, και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν καλά όλοι. Είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα αν δύο πολιτικοί αρχηγοί ήρθαν σε αντιπαράθεση για ένα τέτοιο θέμα, έτσι. Κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου να πω. Παρακαλώ, ότι είναι μικροπολιτικό ζήτημα σε σχέση με τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα μεγέθη που είχε η χθεσινή μέρα. Λοιπόν, και από αυτή την άποψη θα πρέπει να το σκεφτούν καλά ορισμένοι, προφανώς δεν αναφέρομαι σε εσάς, πολιτικά μιλάω, για ζητήματα που επιλέγουν να ανοίξουν και για αντιδράσεις που επιλέγουν να έχουν σε συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, ήταν μια στιγμή, την είδανε, υπήρχε εκεί πέρα, καταγράφηκε κτλ. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο σε σχέση με αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ΚΚΕ είχε αναλάβει ένα πολύ μεγάλο χρέος. Ποιο ήταν αυτό το χρέος? Να υλοποιήσει την πολιτική διαθήκη του Μίκη Θοδωράκη, στην οποία έδινε και το στίγμα των τελευταίων επιθυμιών του, και ήταν να εξασφαλίσει ότι η τιμή θα δοθεί όπως αρμόζει στην ιστορία και την πορεία αυτού του ανθρώπου. Αυτή ήταν η ευθύνη μας. Και αν θέλετε, σε ορισμένες περιπτώσεις είχαμε να χειριστούμε και ζητήματα τα οποία μας υπερεύαιναν. Θεωρούμε ότι αυτό το προσπαθήσαμε και το καταφέραμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και επιβεβαιώθηκε και με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά και χθες την ημέρα της τελετής αποχαιρετισμού και με το στίγμα που έδωσε και ο επικίδιος λόγος του Γενικού Γραμματέα. Από εκεί και πέρα το ΚΚΕ ούτε μπορεί ούτε θα μπορούσε να έχει την ευθύνη για συνθήματα που ακούστηκαν από κάποιους ή από έναν κόσμο σε ένα μεγάλο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο χθες έξω από τη Μητρόπολη κατά τη διάρκεια της τελετής αποχαιρετισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ δεν υιοθετεί τέτοια συνθήματα ούτε ως προς το περιεχόμενό τους, γιατί η αντιπαράθεσή μας με την κυβερνητική πολιτική είναι πολύ βαθύτερη από κάποια πρόσωπα, ούτε ως προς τη στιγμή και το χώρο όπως ήταν η χθεσινή. Είστε. Αλλά ας σκεφτεί ο καθένας και την ευθύνη που έχουμε. Μέχρι πού φτάνει αυτή η ευθύνη? Είστε ξεκάθαρος και απολύτως σαφής και βεβαίως καταλαβαίνουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτά που λέτε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και εύχομαι να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη σε επόμενη εκπομπή, ούτως ώστε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.